Η σημερινή ανακοίνωση των οικονομικών μέτρων τη κυβέρνηση συνιστά ένα πρώτο και αυτονόητο βήμα, το οποίο όμω είναι και ανεπαρκέ και αμφίβολη αποτελεσματικότητα. Η κυβέρνηση δυστυχώ δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθο τη ύφεση στην οποία βυθίζεται η οικονομία, την επερχόμενη έκρηξη ανεργία και τι κοινωνικέ διαστάσει μια νέα κρίση που έχει ήδη κάνει την εμφάνισή τη. Πιο συγκεκριμένα, το ποσό των 800 ευρώ για 1,5 μήνα είναι εξαιρετικά χαμηλό. Είναι κάτω από τον κατώτατο μισθό και δεν επαρκεί για την κάλυψη των εργαζομένων. Απαιτείται πλήρη καταβολή μισθών και πλήρη κάλυψη του μισθολογικού κόστου των επιχειρήσεων από το κράτο. Ενώ χιλιάδε εργαζόμενοι μένουν εκτό του επιδόματο αυτού, αφού απασχολούνται σε επιχειρήσει που δεν έχουν κλείσει αλλά υπολειτουργούν. Απαιτούνται οριζόντια μέτρα που θα καλύψουν όλου του κλάδου τη οικονομία. Ενώ και για του ελεύθερου επαγγελματίε και επιχειρηματίε πρέπει να υπάρξει ειδικό επίδομα. Το οποίο θα ισούται με το 1 δοδέκατο του περσινού καθαρού εισοδήματό του, με ελάχιστο τον κατώτατο μισθό και μέγιστο ένα πλαφόν που θα ορίσει η κυβέρνηση. Τα κίνητρα και οι παρενέσει εξάλλου για αποφυγή απολύσεων δεν επαρκούν. Ποιο ξενοδόχο ή επιχειρηματία πείθεται να μην απολύσει όταν κατακριμνίζεται ο τζήρο του. Απαιτείται γενικευμένη απαγόρευση απολύσεων, αλλιώ θα οδηγηθούμε σε φαινόμενα έκρηξη τη ανεργία. Απαιτείται επιπλέον ακύρωση των απολύσεων που ήδη πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο μήνα, καθώ και απαγόρευση δυσμενού μετατροπή συμβάσεων, όπω για παράδειγμα από πλήρου σε μερική απασχόληση. Απαιτείται εξάλλου ρύθμιση για τον μη συμψηφισμό ημερών μη εργασία λόγω κορονοϊού με τι τακτικέ άδειε των εργαζομένων. Ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προστατευτούν οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων των οποίων τα ωράρια έχουν επεκταθεί, όπω για παράδειγμα στα σούπερ Αντιθέτω, αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχει ανασταλεί η δήλωση των υπεροριών του. Γεγονό που οδηγεί σε πλήρη εξουθένωση των εργαζομένων χωρί καμία προστασία. Είναι αναγκαίο επίση να δοθεί έκτακτο επίδομα για το χαμηλά εισοδήματα με στόχο την κάλυψη έκτακτων βασικών αναγκών. Ενώ απαιτείται αναστολή τον πληστηριασμό τη πρώτη κατοικία για την οποία δεν υπήρξε μέχρι τώρα καμία μέρημνα. Πρέπει τέλος, Άμεσα να υπάρξει παρέμβαση τη κυβέρνηση, προκειμένου οι τράπεζε να παγώσουν την καταβολή δόσεων κεφαλαίου και για τα φυσικά πρόσωπα που μέχρι πριν την κρίση ήταν συνεπεί. Ιδάλω, θα βρεθούμε μπροστά σε έκρηξη νέων κόκκινων δανείων και μαζικού πληστηριασμού πρώτη κατοικία. Όλα τα παραπάνω συνιστούν απολύτω αναγκαίε παρεμβάσει για τη στήριξη επιχειρήσεων, εργαζομένων και νοικοκυριών. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να υποτιμά την κλίμακα και το βαθμό μετάδοση των προβλημάτων στο σύνολο τη οικονομία. Με τι σημερινέ ανακοινώσει, δίνει λιγότερα από όσα μπορεί, χωρί κανεί να την εμποδίζει να δώσει όσα απαιτούνται. Οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε επιπρόσθετα οριζόντια μέτρα στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, χωρί να σκέφτεται το δημοσιονομικό κόστο. Άλλωστε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει φροντίσει γι' αυτό, Δημιουργώντα το μαξιλάρι ασφαλείας, ώστε τώρα να μπορούμε να δαπανίσουμε ό,τι χρειαστεί πριν να είναι αργά για την οικονομία αλλά και συνολικά για την ελληνική κοινωνία. Χωρί να σκεφτόμαστε τους περιορισμού, διότι αν χρειαστεί, υπάρχουν τα 35 δι που αφήσαμε ω παρακαταθήκη για μια δύσκολη στιγμή. Και αν δεν είναι αυτή η δύσκολη στιγμή, άραγε ποια είναι.